λεπτό και τελικά είναι πέναλτι που θα χτυπήσει ο Μπος. Ένας άσχημος ευνηδιασμός αυτός για την κυπελούχο Ελλάδος. Στο πρώτο λεπτό ένα πέναλτι που αν γίνει γκολ ανεβάζει οπωσδήποτε τα πλεονεκτήματα της Τβέντε. Ακόμα ο διαιτητής τώρα γυρίζει. Φαίνεται ότι είναι σίγουρος για την απόφασή του. Πράγματι πηγαίνει στη θέση και η μπάλα είναι στο σημείο του πέναλτι. Θα το χτυπήσει ο Σέντερ Φορ Μπος, ο αρχηγός της Τβέντε. Ξεκινάει, σουτάρει, παρά την προσπάθεια του Κάκαρη, η μπάλα στα δίχτυα. Μόλις συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό και Τβέντε Πανιώνιος 1-0. Βλέπουμε σε επανάληψη το χτύπημα του πέναλτι από τον Μπος. Γωνιακό σουτ, παρά την ωραία προσπάθεια του Κάκαρη, η μπάλα στα δίχτυα. Το έδωσε πέναλτι αμέσως ο κ. Κάρπεντερ, ο λαδοδιαιτής, αλλά... Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το 1-0, αυτό το πρώτο γκολ ακριβώς το πρώτο λεπτό θα δυναμώσει την άμυνα του Πανιωνίου. Ξέρω δεν είναι εύκολο το να βγάλει και 4 γκολ για την πρόκριση, μάλλον 5. Και το 2-0 ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Πανιώνιο, όταν η μπάλα πέρασε κάτω από τον Κάκαρη, κύλησε, η κυριολεκτία κύλησε στα πόδια του Λίντσεν, ο οποίος δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να τις πρόσθει μέσα στα δίχτυα και να γράψει ακριβώς το 13ο λεπτό, το 2-0. Ο Λίμα μαζί με τον Τόρενσεν. Πέφτουνε πολύ επάνω στην μπάλα. Γιόλ θα κάνει το σουτ. Ευθύβολο σουτ του Γιόλ. Έξω από την περιοχή. Ευθυδιάζεται εκεί πέρα τον Κάκαρη και γράφει το 3-0. Των Ολλανδών. Θα γίνει σέντρα. Όπως απομακρύνιαμε του Πανιωνίου. Ο Λίμα είναι ακόμα στο χόρτο. Δεν είναι offside του Αναστόπουλος. Βγαίνει και ο Βαν Γκέρβεν. Θα περνάει ο Αναστόπουλος. Ναι! Μπαίνει ο Αναστόπουλος, μπαίνει και κάνει το 3-1 και κερδίζει την πρόκληση ο Πανιώνιος ακριβώς στο 41ο λεπτό. Ήταν μια θαυμάσια παλιά ο Αναστόπουλος, ο πραγματικά σούπερ στάρ του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί αυτή η φράση. Κερδίζει, βγαίνει πολύ έξυπνα μπροστά από όλη την άμυνα της Τβέντε. Προσπερνάει τον Βαν Γκέρβεν, ο οποίος βγήκε για να τον κόψει. Χάνει την μπάλα.